Τα κορίτσια ζωγραφίζουν τόσο ωραία και εγώ θέλω. Ωχ, τα ξέχασα όλα στο σπίτι. Πώς να ζωγραφίσω τώρα? Άλεξ, έχω ένα μαρκαδόρο. Wow, ευχαριστώ πολύ. Μόνο ένα. Έχω μια ολόκληρη τσάντα από αυτά. Άλεξ, αγαπητέ, διάλεξε αυτό που θέλεις. Δεν με πειράζει. Α, έτσι. Ίσως να πάρω το μαρκαδόρο σου τότε. Σταμάτα! Πού πάτε και τι γίνεται με το μαρκαδόρο? Δώσ' μου το μαρκαδόρο μου, είναι για τον Άλεξ. Δεν θα στο δώσω, το θέλω κι εγώ. Έλα, έλα, ησυχία. Σταμάτα να μαλώνεστε, κοίτα τι κάνατε. Ξέρω πώς να λύσω τη σύγκρουσή σας. Ήρθε η ώρα για την πρόκληση. Πάμε. Πού είμαστε, τι συμβαίνει? Καλώς ήρθατε σε μια πολύ ωραία πρόκληση. Θα ζωγραφίσετε και θα κερδίσετε δώρα. Για παράδειγμα, το πρώτο βραβείο είναι αυτή η χαριτωμένη μαϊμού. Σίγουρα θέλετε να έχετε ένα τέτοιο φίλο. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε. Για κάτσε, δεν είναι μόνο αυτό. Θα ζωγραφίσετε με τα πόδια σας και θα έχετε ένα λεπτό. Βιαστείτε. Νομίζω ότι μπορώ να ζωγραφίσω ένα αριστούργημα με το πόδι μου. Δεν είναι άδικο που όλοι λένε ότι ο Άλεξ είναι καλός σε όλα. Ελπίζω όλα να πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Κορίτσια, νομίζετε ότι δεν μπορώ? Κοίτα και μάθε. Η μάη μου είναι σχεδόν έτοιμη και μοιάζει πολύ με το δικό μας αντίγραφο. Μία-δύο πινελιές και έτοιμο. Αν ο Άλεξ πέτυχε, τότε μπορώ κι εγώ. Πονάω. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Μάλλον. Τι έσχος, πλένεις καθόλου τα πόδια σου, βρώμα? Όχι, βοήθεια, πέφτω. Και βγάλε το πόδι σου από εδώ. Σειρά μου να κάνω τη δουλειά. Ελπίζω τα δάχτυλα των ποδιών μου να μην με απογοητεύσουν και να κάνω κάτι ωραίο. Βγαίνει υπέροχο. Wow, παρά είναι υπέροχο. Πρέπει επιγόντως να σκεφτώ κάτι. Δεν μπορώ να την αφήσω να κερδίσει. Ναι, έχω έναν τρόπο να καταστρέψω τη ζωγραφιά. Αρκετά, σταμάτα. Γαργαλιέμαι. Είναι αστείο για σένα, αλλά εγώ πονάω. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Και τέλος πάντων, εσύ φταίς. Όχι, τι έγινε με τη ζωγραφιά μου? Αν και κάτι θα σκεφτώ. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ίσως θα κερδίσω. Ναι. Είμαι μαζί σας. Έχει τελειώσει η πρόκληση. Πρόκληση, όχι, αλλά ο χρόνος σας τελείωσε. Ήρθε η ώρα να δείξετε τι έχετε κάνει. Please. Μίλα, μάλλον δεν κατάλαβες τους κανόνες. Αυτό όμως δεν σε απαλλάσσει από την ήττα. Η μαϊμού συμφωνεί μαζί μου. Και εσύ τι ζωγράφισες, μοιάζει αυτό με μαϊμού. Αγαπάμε τις μπανάνες, αλλά έπρεπε να ζωγραφίσεις μια μαϊμού. Άλεξ, με εξέπληξες. Έχεις υπέροχο πορτρέτο. Νομίζω ότι θα είσαι καλός φίλος για τη μαϊμού. Ποπό, κοίτα πόσο χαριτωμένη είναι. Θα την φωνάξω Σάρλοτ. Σάρλοτ, υπέροχο όνομα. Νομίζω ότι μόλις πείνασε και έχω μια μπανάνα. Τι αξιογάπητο. Καλή όρεξη, Σάρλοτ. Παιδιά, είστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Αυτή η μηχανή τσίχλα σας περιμένει. Υπάρχουν πολλές τσίχλες εκεί. Και είναι όλες πολύ νόστιμες. Αυτή τη φορά έχετε αυτό το puzzle. Η τσίχλα σας περιμένει. Θυμηθείτε, έχετε μόνο ένα λεπτό. Οπότε βιαστείτε. Η ώρα ξεκίνησε. Come on! Από παιδί μου άρεσαν τα puzzle. Νομίζω ότι αυτή η ικανότητα είναι ακόμα μαζί μου. Πω, τι ταχύτητα! Σίγουρα δεν μπορώ να προσπεράσω τον Άλεξ, αλλά μπορώ να τον σταματήσω. Πώς μπόρεσες, δεν είναι δίκιο. Έλα, τώρα πρέπει να μαζέψω πάζλ στο πάτωμα. Πρέπει να καταφέρω, πρέπει να τα καταφέρω. Λίγο έμεινε. Από πότε είναι όλοι τόσο γρήγοροι? Έτοιμο, έγινε. Το κατάφερα, κέρδισα, οι τσίχλες είναι δικές μου. Σίγα,
Πώς μπορείς να κερδίσεις όταν η ζωγραφία σου κάηκε? Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι υπήρχε κάτι στη θέση της τάχτης. Μπράβο μου, έκανα τη δουλειά μου. Λοιπόν, μετά από τόσο καιρό μάζεψα όλα τα κομμάτια. Όσο έλειπα, η Μίλα εξαπάτησε και την Κέισι. Πρέπει να κερδίσω. Παιδιά, τελείωσε ο χρόνος. Ανεβάστε τα έργα σας. Κέισι, τι έκανες? Πρέπει να ολοκληρώσεις το puzzle, όχι να το κάψεις, Άλεξ. Δεν είχες αρκετό χρόνο. Έπρεπε να προσπαθήσεις καλύτερα. Ας δούμε εκεί πέρα. Μίλα, αυτό είναι, μπράβο σου. Δεν αμφέβαλα ποτέ ότι είσαι ικανό κορίτσι. Οι τσίχλες είναι δικές σου, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι λέτε, υποσχέθηκα να το κάνω, το έκανα. Τώρα ένα μάτσο νόστιμες τσίχλες είναι δικό μου. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Φοβερό. Κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει. Μπορεί να μασάω όσο θέλω. Ωρα έκλεψες. Και λοιπόν, αλλά κέρδισα. Κοίτα, τώρα θα κάνω τη μεγαλύτερη φούσκα. Είναι ένας καλός τρόπος για να τη βάλεις μαζί της. Και εσύ θα πάρω εκδίκηση. Α, τι συνέβη? Βοήθεια, πάρτε το από μένα. Φαίνεται η Μίλα έχει χάσει όχι μόνο την αξιοπρέπειά της, αλλά και μία-δύο τρίχες. Πώς και έτσι, την τροπή. Είστε έτοιμοι για ένα νέο έπαθλο? Θα είναι αυτός ο τεράστιος κουβάς με κορεάτικα νούντλς. Είναι ώρα για φαγητό. Σε αυτό το γύρο θα πρέπει να ζωγραφίζετε με σάλτσες. Είναι ασυνήθιστο και πολύ διασκεδαστικό. Το λεπτό σας ξεκινάει. Πάμε. Δεν έχω ζωγραφίσει με σάλτσες, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα για έναν τόσο μεγάλο κουβά με νούντλς και μαθαίνω γρήγορα. Η νίκη είναι στην τσέπη μου. Ωραίο! Τέλεια βγαίνει! Πώς μπορείς να ζωγραφίσεις με σάλτσες? Πρέπει να τα φας! Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε. Είναι ενδιαφέρον. Μίλα, κοίτα, δεν έχω κερδίσει ακόμα, αλλά έχω ήδη κάτι νόστιμο. Οι καλλιτέχνες δεν τρώνε μπογιά. Βαρετή είσαι, η σάλτσα είναι νόστιμη. Γιατί θες τα νούδλ αν όλα είναι ήδη πολύ νόστιμα? Και εσύ θέλεις, πώς είναι? Νόστιμο. Ξέρετε τι, πουλάκια, και εσύ νομίζεις ότι είσαι η πιο όμορφη εδώ. Για να δούμε σε ποιον θα αρέσεις με κέτσαπ στο πρόσωπό σου, πάρε. Και δεν μπορείς να ζωγραφίσεις, το φρόντισα. Ναι, δεν θα δεις την νίκη. Βοήθεια, ηκετεύω, Άλεξ, σώσε με. Φυσικά, η Μίλα απλά τρελάθηκε και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μου χάλασε το σχέδιο. Για κάτσε, έχω μια υπέροχη ιδέα. Ξέρω πώς να διορθώσω αυτόν τον τρόμο. Σχεδόν τελείωσα. Παιδιά, σταματήστε να ζωγραφίζετε. Είμαι έτοιμος να δω. Άλεξ, αυτό δεν μοιάζει καθόλου με νούντλς. Έγλειψες τη σάλτσα. Γιατί είναι όλα τόσο θολά? Μίλα, τα πήγες πολύ καλύτερα. Όλα τα νούντλ σου μοιάζουν περισσότερα με τηγανιτές πατάτες. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτό. Wow, Κέισι, είσαι υπέροχη. Κατάφερες και να επιλέξεις τα σωστά χρώματα. Συγχαρητήρια και καλή όρεξη. Wow, δεν περίμενα να κερδίσω. Επιτέλους μπορώ να φάω. Τι νόστιμα είναι. Κι εγώ πεινάω πολύ. Άλεξ, με βοήθησες. Είμαι έτοιμη λοιπόν να μοιραστώ μαζί σου τα νούντλς. Ευχαριστώ. Και ποιος θα μοιραστεί με τη Μίλα? Ουπς. Δεν το εννοούσα, συγγνώμη. Ο Έσχος, ντροπή σας. Είστε έτοιμοι, τώρα θα δείτε μια βόμβα.
Πού είναι το έπαθλο? Πού είναι? What's the matter with you? Αχ ναι, να το! Ένας από σας θα γίνει κάτοχος αυτού του πανάκριβου δαχτυλιδιού με ένα τεράστιο διαμάντι. Αυτό είναι καταραμένο έπαθλο, αν και μπορώ να το δώσω στην Κέισι, τότε σίγουρα θα λιώσει. Θα ζωγραφίζετε με ειδικά τάμπλετ. Μην ξεχνάτε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχετε μόνο ένα λεπτό. Και πάμε! Come on! Τι πανέμορφο δαχτυλίδι, ταιριάζει με το φόρεμά μου. Πρέπει να το πάρω. Wow! Εγώ πάντα ήθελα ένα τέτοιο δαχτυλίδι, αλλά δεν μπορώ να το ζωγραφίσω. Τι να κάνω? Και εσύ μην κλαις, κάτι θα σκεφτώ. Πρώτα πρέπει να απαλλαγώ από τον κύριο ανταγωνιστή. Μιλά, κοίτα, αυτός ο σχεδιαστής περπατάει εκεί, πώς το λένε, ξέχασα. Ω, εκεί είναι, έρχεται εδώ. Σου έκλεισε το μάτι. Έτοιμο? Είσαι τρελός. Δεν υπάρχει κανείς εκεί, μου αποσπάς την προσοχή. Πρέπει να συνεχίσω. Μα γιατί το στυλό δεν γράφει? Γιατί είναι κανονικό στυλό για χαρτί. Νομίζεις μπορείς να με εξαφορτωθείς τόσο εύκολα? Τώρα θα σου τα καταστρέψω όλα. Πώς μπόρεσες, δεν έπρεπε. Δώσε μου το μολύβι. Πρέπει επειγόντως να σκεφτώ κάτι, Κέισι. Δώσε μου το τάμπλετ, πρέπει να σε βοηθήσω. Μην κάνεις μεγάλη προσπάθεια, η νίκη θα είναι δική μου. Ο χρόνος τελείωσε, δείξτε τα έργα σας. Εγώ έχασα το τάμπλετ μου, συγγνώμη. Κέισι, είσαι αποκλεισμένη. Άλεξ, έκανες μια πολύ ωραία ζωγραφιά. Αυτό μοιάζει πολύ με το δαχτυλίδι μας, Μίλα. Και η δική σου ζωγραφιά είναι πολύ καλή. Τι να διαλέξω, δεν ξέρω καν. Ίσως τον Άλεξ, κερδίζεις. Το δαχτυλίδι είναι δικό σου τώρα. Τέλεια! Αλλά όχι, δεν είναι δικό μου. Το έκανα ειδικά για την Κέισι. Συμφωνείς? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Oh my god! Awesome! Τι ωραίο! Αχ, τι όμορφο! Ουφ, δέλυγμα! Ντροπή σας, υπάρχουν άνθρωποι εδώ! Ντροπή σας! Κάνε εγγραφή στο Παρερά. Είναι πάντα φωτεινό, διασκεδαστικό και νόστιμο εδώ. Στο κανάλι μας θα βρεις μια υπέροχη διάθεση. Τα λέμε!